πώς γίνεται δύο διαφορετικοί δικηγόροι να ζητήσουν από τον ίδιο δικαστικό επιμελητή να επιδώσει έγγραφα στον Τινάν, και εκ μέρους δηλαδή της Μαρφίν και εκ μέρους της Πειραιός. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Δύο διαφορετικές τράπεζες, δύο διαφορετικοί δικηγόροι να επιλέγουν τον ίδιο δικαστικό επιμελητή. Δεν υπήρχαν συγχρόνως. Θα ήταν ανεξάρτητη η Μαρφίν από την Πειραιός τότε, που λέτε. Δεν ρώτησα αυτό. Ρώτησα αν είναι μια πρακτική η οποία συνηθίζεται. Συνεργαζόμουν με τη Μαρφίν, συνεργάζομαι και με την Πειραιός. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο δηλαδή? Απολύτως. Απολύτως τυχαίο. Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας δηλαδή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ωραία, εντάξει. Δεν υπάρχει εξήγηση άλλη. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Όχι. Πείτε μου κάτι. Με βάση τις απαντήσεις σας, είπατε, παραδεχθήκατε ότι δεν είχατε εμπειρία σε αποτίμηση κινητών στοιχείων, κρεβάτια, μηχανήματα κλπ. Είναι δυνατόν να αναλαμβάνει κάποιος να κάνει αποτίμηση χωρίς να σκεφτεί, έχοντας επίγνωση αυτής της αδυναμίας του, να ζητήσει εκτιμητή? Η δουλειά δηλαδή του δικαστικού επιμελητή είναι να μειώσει τα έξοδα ή να γίνει σωστά η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Ντινάν? Το έχετε κάνει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις? Ακούστε, όχι, ακούστε να σας πω. Σας απαντώ στο ερώτημά σας. Ναι. Όσον αφορά τα ακίνητα, όσον αφορά την εκτίμηση των ακινήτων, ναι, στηρίχθηκα στις αντικειμενικές αξίες που με δεσμεύει ο νόμος να μην είναι παρακάτω από το κανονικό. Εγώ σας ρώτησα για τα κινητά. Όσον αφορά τα... Ναι, δεύτερο. Όσον αφορά τα κινητά, λοιπόν, στηρίχθηκα στο ενέχειρο. Που στο ενέχειρο συμβάλλονται δύο, ο φιλέτης και ο δανειστής, και ορίζουν την αξία. Σαφώς την ορίζουν δηλαδή τυχαία. Κάποια τιμολόγια είχαν λάβει υπόψη. Σας έδινε την ασφάλεια ότι τα αποτελέσματα, ότι τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήγατε θα ήταν τα ακριβή? Ακριβώς. Πίστευα ότι. Και πιστεύω και τώρα δεν λέω ότι είναι σωστές οι αξίες που έβαλα. Δεν είχατε δεύτερες σκέψεις, ούτε αμφιβολίες, ούτε τίποτα. Καθόλου. Είσαστε απολύτως σίγουρος. Απολύτως σίγουρος. Μάλιστα, εντυπωσιακό. Πείτε μου κάτι. Σε ό,τι αφορά την άειλη αξία, με βάση τα νούμερα που έχουμε εδώ, εσείς προσδιορίσατε την άειλη αξία περίπου στο 6% επί της αξίας των ακινήτων. Κάνοντας... Δεν το θυμάμαι. Αυτό εσείς περίπου, το περίπου στο 6%. Εκεί είναι, ναι. Αναλογία. Με βάση μια έρευνα και ρωτώντας κάποιους ανθρώπους που έχουν σχέση με το θέμα αυτό, πολλές φορές μου λένε ότι η άειλη αξία προσδιορίζεται ίση ή πολλές φορές ακόμη και μεγαλύτερη από την αξία των ακινήτων. Στη δική σας περίπτωση, συνηθίζετε να παίρνετε τηλέφωνο μία δικηγόρο, να σας λέει μία τιμή για την άειλη αξία? Όχι, και να τη δηλώνετε έτσι. Συνεργάτη της τράπεζας. Συνεργάτη, έστω. Πήρατε ένα τηλέφωνο, μας είπατε, έτσι για να καταλάβουμε, γιατί ακριβώς δεν είμαστε έγινε, όλοι σχετικοί με το αντικείμενο. Πήρατε τηλέφωνο μία συνεργάτη δικηγόρο, είπατε πόσο υπολογίζει την άειλη αξία, σας λέει ένα νούμερο και αυτή δηλώνεται. Όχι, δεν είπα αυτό, όχι δικηγόρος. Λέω, θέλω, αν μπορείτε να μου δώσετε μία τιμή στην άειλη. Ωραία, ναι, και μου λέει, θα πάρουμε μια εταιρεία και θα σας τηλεφωνήσουμε. Και μου τηλεφώνησε μετά από μια μέρα, δύο, δεν θυμάμαι, και είπαν τόσο. Σας είπανε λοιπόν ότι αυτή είναι η αξία και αυτή δηλώσατε. Εγώ έβαλα ένα εκατομμύριο πιο πάνω. Καλά, αυτό τώρα όταν μιλάμε για το Ερίκος Ντινάν δεν είναι ποσό. Σας είπα τι έκανα εγώ. Γιατί κατά την άποψή σας δεν διάλεξαν? Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είστε ένας εξαίρετος επαγγελματίας, κάνετε τη δουλειά σας εξαιρετικά. Τώρα πια είμαι συνταξιούχος. Μάλιστα. Γιατί όμως παρόλα αυτά, γιατί μιλάμε για το Ερίκος Ντινάν, μιλάμε δηλαδή για ένα νοσοκομείο με φήμη, εξοπλισμό κλπ. Γιατί κατά τη γνώμη σας δεν διάλεξαν μια εταιρεία δικαστικών επιμελητών πολυπρόσωπη? Να κάνει τι πολυπρόσωπη? Δεν είναι περίεργο δηλαδή για εσάς? Εσείς είχατε, συναισθανθήκατε ότι μπορείτε να βγάλετε εις πέρας ένα τόσο μεγάλο έργο? Η εταιρεία τι θα πει? Παρά το γεγονός ότι ήταν πρώτη φορά στα χρονικά που βρεθήκατε αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο. Βεβαίως. Δεν είχατε καμία αμφιβολία ως προς τις ικανότητές σας, τις οποίες δεν αμφισβητώ, αλλά εσείς ο ίδιος δεν κοιταχτήκατε στον καθρέφτη κάποια στιγμή και αναρωτηθήκατε αν μπορώ να αναλάβω ένα τόσο μεγάλο έργο? Ίσα θεωρώ ότι έκανα απολύτως τη δουλειά μου σωστά, και θα σας πω και κάτι επί τη ευκαιρία αυτή. Οι θέσεις πάρκινγκ, που τις έχετε διαβάσει, έτσι, που είναι πάρα πολλές, έχουν την αξία τους αυτή, εγώ τις βρήκα. Δεν τις είχε προσιμωμένες η τράπεζα. Εγώ τις βρήκα. Πείτε μας κάτι. Ακόμη γιατί και ήταν σε ενέχειρο, αγοράστηκαν με ενέχειρο, με leasing, συγγνώμη, με leasing, και μετά μεταγράφηκε η απόφαση. Μάρτης, επειδή τελειώνει ο χρόνος και έχω δύο-τρεις λοιπόν, ερωτήσεις ακόμη. Άρα λοιπόν με τη δικιά μου επιμέλεια βγήκε όρο του στο σύνολο. Εσείς ακόμη και τώρα, μετά από αυτή την εξέλιξη, θεωρείτε ότι κάνατε άψογα τη δουλειά σας? Άψογα, κυρία. Μάλιστα. Δουλειά του δικαστικού επιμελητή είναι να εξυπηρετήσει τελικά τον επισπεύδοντα?
Η δουλειά του δικαστικού είναι, του δικαστικού επιμελητή είναι να φροντίσει τους ώστε από το, να γίνει σωστά η δουλειά, να μην υπάρχουν ανακοπές και οδηγηθεί τελικά μια υπόθεση, ακυρωθούν οι διαδικασίες. Προς όφελος σωστού... δανειστεί οφειλέτη και ανακυρθέτω δανειστών. Επισπεύδουν τα οφειλέτη και ανακυρθέτω δανειστών. Τελικά, ο μόνος που δεν είχε όφελος ήταν το Ερίκος Δινάν, ήταν το Ίδρυμα, έτσι. Ο μόνος που δεν είχε όφελος ήταν το ίδιο το Ίδρυμα, το Ερίκος Δινάν. Είναι σαφές. Διότι... Δεν το ξέρω αυτό, να έχει τους υπαλλήλους τους τόσο καιρό απλήρωτος, κυρία Βουλευτή. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε στα χέρια μας επιστολή των εργαζομένων, η οποία καταρρύπτει αυτή. Τη γνωρίζουμε εμείς όμως, γιατί έχει κατατεθεί εδώ στην εξεταστική. Και σύμφωνα με αυτή την επιστολή, οι εργαζόμενοι πήραν απειροελάχιστα από αυτά τα οποία τους οφείλονταν. Και μια και αναφέρεστε στους εργαζόμενους, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε φυσιολογικό το γεγονός ότι δεν δεχθήκατε οχλήσεις για τον πληστηριασμό από άλλους? Δηλαδή, ένα τέτοιο νοσοκομείο με τέτοια φήμη, τέτοιο εξοπλισμό, καινούριο, δεν διεκδικήθηκε από άλλους ενδιαφερόμενους? Και επίσης, σύμφωνα με την επιστολή που μας έχουν δώσει οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι δεν ήταν ενήμεροι για αυτό τον πληστηριασμό. Δεν γνώριζαν. Ο τότε Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, έλεγε ότι αυτό το περίφημο σύμφωνο Υπουργείου Ντινάν και Τράπεζας Πειραιώς με τη ρήτρα εμπιστευτικότητας ανακοινώθηκε δημόσια. Έγινε συνέντευξη τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας όμως δεν υπόθηκε λέξη για τον πληστηριασμό. Για ποιο λόγο εσείς θεωρείτε ότι οι εργαζόμενοι δεν ενημερώθηκαν? Να σας απαντήσω πρώτα για τον πρώτο. Για τα δύο, είπατε, ναι, για το πρώτο, πρώτα. Που είπατε αν με ενημέρωσε κάποιος ενδιαφερόμενος πληροδότης. Όχι. Το δικαστικό επιμελητή θα πάρει τηλέφωνο ένας πληροδότης που είναι να πληρώνει 200%. Όχι, δεν καταλάβατε, δεν ρώτησα αυτό. Ρώτησα εάν σας φάνηκε περίεργο, αν σας έχει ξανασυμβεί στη 40χρονη πορεία σας, να υπάρξει ένας τέτοιου είδους πληστηριασμός και να μην υπάρξει άλλος ενδιαφερόμενος. Εσείς αυτό το θεωρείτε κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό? Βεβαίως, έχω απαντήσει. Δεν σας προξένησε καμία εντύπωση? Δεν σας πήγε στο μυαλό, ότι ενδεχομένως να υπήρχε η αίσθηση αυτό που όλοι έλεγαν μεταξύ τους ότι μιλάμε για ένα στημένο διαγωνισμό? Όχι. Δεν σας πέρασε καθόλου από το μυαλό? Καθόλου. Καθόλου. Καθόλου, γιατί είναι δημόσιος πληστηριασμός και μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί. Ναι, μόνο που ξαναλέω, δεν υπήρξε άλλος ενδιαφερόμενος και επίσης οι εργαζόμενοι δεν ενημερώθηκαν. Σημαίνει ότι δεν είχε ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι δεν είχε ενδιαφέρον το Ερίκος Δινάν. Ναι, αυτό μας λέτε. Ευτυχώς μας ακούνε, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Τι να κάνουμε τώρα? Εντάξει, κύριε συνάδελφε, αφήστε το. Μία τελευταία ερώτηση και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να μας πείτε. Για το δεύτερο που είπατε για τους υπαλλήλους. Ναι, ναι. Τότε δεν γνωρίζαν οι υπάλληλοι. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς θα το κάνουμε? Εγώ δεν φταίω σε αυτό σε καθόλου. Δεν σας είπα ότι φταίτε. Δεν σας λέω ότι φταίτε. Σας λέω ότι οι εργαζόμενοι δεν ενημερώθηκαν για τον πληστηριασμό. Δεν σας λέω ότι φταίτε εσείς. Ενημερώθηκαν στην πορεία όμως, γιατί αναγκάλθηκαν. Λοιπόν. Μπορείτε να μιλάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Μάρτυρα. Πολύ κόσμο. Συγγνώμη τώρα, πιο κοντά στο μικρόφωνο όσο μιλάτε. Με βάση την επιστολή των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι δεν είχαν ενημερωθεί. Με βάση την επιστολή που έχουμε στα χέρια μας. Και κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα, γιατί έχω κάνει κατάχρηση του χρόνου. Θέλω να μου απαντήσετε τι συνεργασία είχατε με το λογιστήριο του Ντινάν. Δηλαδή, είχατε πληροφορηθεί σε όλες τις λεπτομέρειες το πραγματικό ύψος των απαιτήσεων του Ερίκος Ντινάν? Όχι. Έναντι τρίτων, εννοώ. Όχι, βέβαια, δεν είχα καμιά σχέση. Καμιά σχέση τέτοια δεν είχα, κυρία Βουλευτή, εγώ με το λογιστήριο. Δεν είχατε καμία επαφή με το λογιστήριο. Δεν είχε δηλαδή σχέση. Εγώ η σχέση μου με τον Ερίκο Ντινάν ήταν σαν όργανο εκτέλεσης. Είπατε? Ήταν όργανο εκτέλεσης, ήμουν εγώ. Είσαστε όργανο εκτέλεσης, κύριε Μάρτης, και με έκπληξη διαπιστώνω. Και ούτε πήρα ποτέ δουλειά από το Ίδρυμα. Ότι ούτε για μία φορά δεν αναρωτηθήκατε, δεν είχατε καμία απολύτως δεύτερη σκέψη για το αν το ποσό στο οποίο καταλήξατε ήταν το σωστό. Καμία απολύτως, γιατί λέω θα γίνει ο πληστηριασμός και όποιος έχει ενδιαφέρον να το ανεβάσει. Είναι εντυπωσιακή η σιγουριά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστούμε, ο κύριος Κεφαλογιάννης.